Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζένο. Καταρχάς, το δικό σας, θέλω ένα ερώτημα, τη δική σας αίσθηση. Έχει όντως αποκλιμακωθεί η ένταση, όντως, αυτό το οποίο διαβάζουμε στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Bild κυρίως, η κυρία Μέρκελ κατάφερε να αποσοβηθεί η κρίση, ή θα πρέπει να είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί? Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όχι μόνο για τις επόμενες μέρες μέχρι τις 2 Αυγούστου, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Και αναφέρομαι σε αμερικανικές εκλογές, γιατί η αλήθεια είναι, και σε αυτό οι περισσότεροι έτσι έχουμε καταλήξει και κατά τα φαινόμενα δικαιωνόμαστε από τις εξελίξεις, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, φοβούμενο στην αλλαγή ενίκου στο Λευκό Οίκο, για θέματα τα οποία αφορούν και στην Τουρκία αλλά και στον ίδιο προσωπικά, διότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει να βάλει στο σιρτάρι δύο ζητήματα τα οποία άπτονται της Τουρκίας και των συμφερόντων του πρόεδρου Ερντογάν. Το μένα ένα είναι η υπόθεση της Halk Bank, είναι μια τουρκική τράπεζα μέσω της οποίας η Τουρκία ουσιαστικά παραβίαζε το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν. Και πιστέψτε με, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει προσωπικά τον πρόεδρο Ερντογάν. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιβολή κυρώσεων για τους S-400. Και τα δύο αυτά ζητήματα ο Τραμπ έχει καταφέρει με κάποιον τρόπο να τα βάλει στο σιρτάρι, ή τέλος πάντων να τα αρχιοθετήσει. Επειδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην υπόθεση των S-400 υπήρξε ένα ψήφισμα από τη Γερουσία, το οποίο επί της ουσίας δεν μπορεί να το αποφύγει ο πρόεδρος αργά ή γρήγορα. Δεν είναι κάτι που είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Ο Ερντογάν θα πρέπει λοιπόν, με βάση και το συγκεκριμένο ψήφισμα, καταρχάς θα πρέπει να το επικυρώσει ο πρόεδρος, και θα πρέπει ο Ερντογάν είτε να επιστρέψει στα S-400 ή να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τρίτο δρόμο. Προσέξτε όμως τι μετατόπιση έχει γίνει στην αμερικανική πολιτική. Αρχικά έλεγαν η αγορά των S-400 θα επιφέρει κυρώσεις. Σωστά δεν το λέω? Σωστά. Το θυμάστε και εσείς. Σωστά, βέβαια. Εν συνεχεία είπαν η ενεργοποίηση των S-400 θα επιφέρει κυρώσεις. Αυτή η μετατόπιση μόνο τυχαία δεν είναι. Και ασφαλώς έδωσε χρόνο στον Ερντογάν. Προφανώς. Ταυτόχρονα όμως να πούμε ότι έκλεισε και το θέμα των F-35, έτσι, διότι... Μα τώρα μιλάμε σοβαρά, είστε έμπειρος και ξέρετε πολύ καλά, θα μπορούσε να γίνει όχι, διαφορετικά. Προφανώς, όχι, προφανώς. Δηλαδή να έχεις τη δυνατότητα να διαβάζουν οι Ρώσοι τα F-35 μέσω των S-400, δηλαδή δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι το γεγονός ότι υπάρχει ένας κενός χρόνος, δηλαδή, γιατί είναι ένας κενός χρόνος στις ΗΠΑ και που επηρεάζει την διπλωματία, όχι μόνο σε σχέση με τη χώρα μας και με τα λειτουργικά, ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τον ρόλο τον αναλαμβάνει η Γερμανία, και αν ναι, τι γίνεται με τη Γαλλία στην παρούσα φάση? Διότι έχω την αίσθηση ότι είχαμε να αποθέσει αρκετές ελπίδες εκεί πέρα. Θεωρείτε ότι έχει λήξει όλη αυτή η προσέγγιση? Λοιπόν, να πούμε το εξής. Πράγματι, η Γερμανία προσπαθεί να παίξει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το τελευταίο που θα ήθελε είναι μια ελληνοτουρκική στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Δεν είναι τυχαίο. Πριν από 10-15 μέρες σχεδόν είχαμε τη σύγκληση της Τριμερούς στο Βερολίνο. Βλέπουμε ότι μεταξύ της κυρίας Ουρανή και του κυρίου Καλίν, υπό την έτσι σκέπη των Γερμανών, βλέπουμε ότι οι Γερμανοί σχεδόν σε καθημερινή βάση προτρέπουν τα δύο μέρη, κυρίως την Τουρκία, να αποφύγει, στην περίπτωση της Τουρκίας, τους πειραματισμούς και τις προκλήσεις, την Τουρκία και την Ελλάδα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Είναι προφανές ότι οι Γερμανοί θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να γίνει διάλογος από δικής μας πλευράς. Ασυνήθιστη για τα ελληνοτουρκικά δεδομένα η παρέμβαση του Βερολίνου, έτσι? Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια. Έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Εμείς προσπαθούμε να μετατοπίσουμε τη θέση της Γερμανίας, η οποία ήταν πάρα πολύ διστακτική εξ αρχής απέναντι στην επιβολή κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Για μία σειρά λόγων. Θέλετε, γιατί η καγκελάριος Μέρκελ από τη φύση της δεν είναι υπέρ τέτοιων ενεργειών, δυσκολεύτηκε να το κάνει ακόμα και απέναντι στη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας? Θέλετε, γιατί υπάρχουν γερμανικά ισχυρά συμφέροντα οικονομικού, αμυντικού, εμπορικού χαρακτήρα στην Τουρκία? Θέλετε, γιατί υπάρχουν τουρκικής καταγωγής Γερμανοί που υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομμύρια στη Γερμανία? Είναι μία σειρά λόγων. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως καθαρό πως αν η Τουρκία δεν σταματήσει, και κατά τα φαινόμενα δεν σταματάει, τις προκλητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιοκ. Και αυτό, πιστέψτε με, προϊόντος του χρόνου,
όσο η τουρκική οικονομία κλονίζεται, όσο η Γερμανία επί παραδείγματι παρατείνει την ταξιδιωτική της οδηγία για τον ήδη πληττόμενο τουριστικό κλάδο της Τουρκίας, και αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα, δεν είναι μόνο λόγω COVID-19, το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι αυτό, η Άγκυρα ενοχλείται και αυτή την ενόχληση βρίσκει τρόπους να την εκφράζει. Αυτό που έγινε λοιπόν προχθές με την έκδοση της Ναύτεξ και κυρίως με την αμεσότητα που υποτίθεται ότι θα την ενεργοποιούσε την Ναύτεξ αυτή, οφείλεται σε μία σειρά λόγων, μεταξύ των οποίων είναι και οι αμερικανικές εκλογές, όπως είπαμε, είναι και η πίεση που αισθάνεται η Τουρκία από τη Γερμανία, είναι βέβαια και κάτι άλλο. Ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι το απότατο όριο της κατά εμάς ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι μια περιοχή σε ένα τριεθνές ουσιαστικά Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Δεν αγγίζει την Αίγυπτο η συγκεκριμένη Ναύτεξ. Αγγίζει την Ελλάδα κατά κύριο λόγο και λιγότερο την Κύπρο. Και βέβαια είναι και ένας τρόπος δοκιμασίας της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας μας. Διότι το Καστελόριζο, μάλλον 120 μίλια από το Καστελόριζο, νοτίως του Καστελορίζου, είναι μια περιοχή όπου για να συγκεντρωθούν οι ελληνικές δυνάμεις απαιτείται κάποιος χρόνος. Έτσι, και ακριβώς. Κάποια προετοιμασία. Προφανώς. Φάνηκε βέβαια ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Επειδή το τελευταίο διάστημα, και ακούω και αρκετούς αναλυτές να το βάζουν στο τραπέζι, ο Ερντογάν κατά κύριο λόγο, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, και αυτό έχει και επιδράσεις σε αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και σε διπλωματικό επίπεδο, έχει το μυαλό του στη Λιβύη και το βλέμμα του στη Λιβύη, όπου εκεί θα κρυθούν, θεωρώ, πολλά πράγματα. Λένε ότι θα προτιμούσε ο Ερντογάν ο ελληνικός στόλος να βρίσκεται στο Αιγαίο αντί να βρίσκεται νοτιότερα του Αιγαίου, και έχω την αίσθηση ότι ίσως η Λιβύη να κρίνει και το αποτέλεσμα, και το λέω αυτό και σε σχέση και με τις διεθνείς επαφές τις οποίες έχουμε και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, τις χώρες δηλαδή που στην ουσία έχουν κοινό εχθρό, που είναι η Τουρκία στην προσφάση. Ναι, είναι και αυτό που λέτε και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μου διέφυγε, είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο έγινε ό,τι έγινε με την Ναύτεξ αυτή. Η Τουρκία θέλει να τους αναγνωριστεί σόνι και ντε ότι είναι η κυρίαρχη και επικυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίες όλες οι δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς, αλλά κυρίως και στην πράξη τι προσπαθεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή στη Λιβύη προετοιμαζόμαστε ή για μια κατάπαυση που θα οδηγήσει σε διαπραγμάτευση, ή για μια τελική αναμέτρηση στη Σύρτη που και πάλι θα οδηγήσει σε διαπραγμάτευση. Είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, η Τουρκία έχει πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αν γίνει η κατάπαυση αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι η Σύρτη, που είναι κομική σημασία κυρίως επειδή από εκεί φεύγει περίπου το 70% των λιβικών πετρελαίων και κατευθύνεται προς τη διεθνή αγορά, θα παραμείνει στον έλεγχο του Σάρατς, συγγνώμη, του Χάφταρ. Δηλαδή των δυνάμεων που αντιστρατεύονται την τουρκική παρουσία και το καθεστώς Σάρατς. Αν από την άλλη γίνει πολεμική αναμέτρηση στη Σύρτη, κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα στην Τουρκία ποια θα είναι η έκβαση αυτής. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που η Αίγυπτος φαίνεται να το εννοεί, θα το δούμε στην πράξη, λέει ότι η Σύρτη αποτελεί για αυτήν κάζους μπέλι, δηλαδή προσπάθεια ανακατάληψης της Σύρτης. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι και αυτή η εξελίξη στη Λιβύη και αυτές θα κρίνουν εν πωλής και την κλιμάκωση ή μη της έντασης εδώ στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν πάντως δεν βιάζεται. Και η πίεση στο εσωτερικό, θέλω να σας πω πάντως, έτσι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια σχετική πίεση στο εσωτερικό προς το πρόσωπο του Προέδρου Ερντογάν. Ακόμα και η επίσπευση της μετατροπής Αγίας Σοφίας σε τζαμί, που έχει γίνει για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι ότι ο Ερντογάν θέλει να είναι το επίκεντρο του σουνιτικού Ισλάμ παγκοσμίως, θέλει να είναι ο εκπρόσωπος των απανταχού του κόσμου μουσουλμάνων, σουνιτών, η προστάτηδα δύναμη να είναι η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη να είναι το σημείο αναφοράς. Υπάρχει και μια εσωτερική διάσταση, γιατί η οικονομία δεν πάει καλά, δεν είναι ότι καταστρέφεται, αλλά πάντως δεν πάει καλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ για έναν πολιτικό ο οποίος τα τελευταία 18 χρόνια κατάφερε να κυριαρχήσει, τα προηγούμενα δηλαδή 15-16, λόγω του οικονομικού θαύματος. Πράγμα το οποίο σήμερα έχει αντιστραφεί και κινδυνεύει να γυρίσει μπούμεραν για τον ίδιο τον Ερντογάν. Μία εκτίμηση θέλω και σε σχέση με το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας μας. Βλέπουμε μία αντιπαράθεση στα πολιτικά κόμματα που οφείλεται σε άλλους λόγους, η οποία όμως συμπίπτει σε μια περίοδο που θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση, ένα μίνιμουμ συνεννόηση στα εθνικά θέματα. Από την άλλη, παρά το γεγονός που, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, στο εσωτερικό της Τουρκίας τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά για τον Ερντογάν, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στις κινήσεις που κάνει δεν βλέπω να υπάρχουν αντιδράσεις. Μάλλον ομονοούν όλα τα κόμματα της Τουρκίας. Αυτό επηρεάζει, κύριε Φίλη, και στην εικόνα που δίνουμε στην Τουρκία, αλλά και στην εικόνα που δίνουμε στο εξωτερικό.
όχι μόνο ομονοούν, υπερθεματίζουν, έτσι, ειδικά έτσι, όταν μιλάμε για θέματα Αιγαίου, έτσι, Ελλάδας και Κύπρου, με εξαίρεση το Φιλοκουρδικό Φιλοεργατικό Κόμμα, το οποίο όμως είναι εξαρτοντιασμένο, γιατί η μία ντουζίνα βουλευτών βρίσκεται στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και ο συμπρόεδρος, ο Ντεμιρτάς, οι υπόλοιποι υπερθεματίζουν. Το πρόβλημα για εμάς, μάλλον το θέμα για εμάς, είναι ότι ειλικρινά δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει το τι συμβαίνει με τις υποθέσεις τύπου Νοβάρτης, άλλων σκανδάλων, άλλων ζητημάτων. Δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Δεν ενδιαφέρει και την κοινή γνώμη. Πραγματικά, ναι, και το μέσο πολίτη. Μα μετράτε. Μετράτε αυτό. Γίνονται τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται. Έχουμε COVID-19, έχουμε Τουρκία, έχουμε άλλες προκλήσεις, έχουμε την οικονομία που θα είναι μια τεράστια πρόκληση για την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε ένα πολύ μεγάλο πακέτο για τα δεδομένα της χώρας. Έχουμε όλα αυτά. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος ασχολείται. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο οι πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν κατά μέρος αυτού του είδους τα ζητήματα, τα επιμέρους για μένα, για φράσεις μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι προτεραιότητα, και να δουν πραγματικά πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια εθνική γραμμή, η οποία δεν θα είναι προϊόν επιβολής της κυβέρνησης, θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και ζήμωσης με την αντιπολίτευση, αρκεί και η αντιπολίτευση να έχει χρήσιμες προτάσεις να εισφέρει στην κυβέρνηση για να φτιάξουμε μια εθνική γραμμή. Υπάρχει μια συνέχεια στην εξωτερική μας πολιτική. Το είδαμε να συμβαίνει στις σχέσεις με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 2015 δεν ήταν καθόλου δεδομένο αυτό. Ιδίως τέτοιο καιρό, το θυμάστε. Λοιπόν, αλλά αν μη τι άλλο, χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η εθνική στρατηγική δεν είναι προνόμιο της κυβέρνησης, έτσι, δεν είναι προνόμιο των καθηγητών, των νομικών και ούτω καθεξής. Πρέπει να εισφέρουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον όσες έχουν πραγματικά να εισφέρουν, με ρεαλιστικές και χρήσιμες προτάσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και οι προκλήσεις δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις στο εξωτερικό πεδίο που έχει η χώρα να αντιμετωπίσει. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.